700.000 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα πλήρωσαν αρκετά χρήματα πριν 3, 4, 5 χρόνια για να μεταβούν στο φυσικό αέριο. Και τώρα μας λέτε, ξυλώστε τον καυστήρα του φυσικού αερίου. Μισό λεπτό, τον πόλεμο να αποφάσισα εγώ. 1.200% έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο. Εσείς τι προτείνετε? Θα πληρώσετε τη δεξαμενή και τον καυστήρα ή θα τον πληρώσω εγώ? Και θα με βγάλετε και έξω από το επίδομα θερμάτισης λόγω σε δωματικό κριτήριο. Εμείς δεν λέμε, κύριε Υπουργέ, ότι την ευθύνη την έχετε εσείς. Είναι η ενεργειακή κρίση. Όχι, μάλιστα. Ότι είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα που ακούω. Λαϊκισμός που έχουμε αέριο και θα πρέπει να πληρώσουμε το πετρέλαιο είναι και, και τη δεξαμενή. Λαϊκισμός είναι όταν αρνούμε να δω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα την βρίσκεται εσείς, κύριε. Αν θέλετε να το ακούσετε. Εγώ το δημιούργησα τον πόλεμο και 700.000 Ελληνές. Θέλετε να το ακούσετε. 1.200% έχει αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου. Και λέμε, έχουμε τη δυνατότητα, παιδιά, εάν μετακινηθείτε πολύ ανθρώπινα σε κάτι άλλο που είναι φθηνότερο και κοστίζει λιγότερο σε εσάς και στον κρατικό προπολογισμό, να σας βοηθήσουμε. Έχει κόστος, κύριε Υπουργέ. Μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Ασματογλου ότι για ένα απλό σπίτι αυτή η μετατροπή από το φυσικό στο πετρέλαιο θα συνδύσει γύρω στο 1.800 με 2.000, σε μια πολυκατοικία 3,5 με 4.000. Εδώ λοιπόν είναι ένα κόστος, μήπως θα έπρεπε να επιχορηγηθεί, εφόσον θα βοηθήσουμε, το κράτος βοηθάμε, δηλαδή δεν βοηθάμε μόνο αυτούς τους ανθρώπους, να επιχορηγηθεί με έναν τρόπο η αλλαγή είναι από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Υπάρχει κάτι που εξετάζεται ως προς αυτό? Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Ναι, εμείς αυτό που κάνουμε. Οι πολίτες θα πεθάνουν, κύριε Πέτσα. Τι προσαρμογή, προσαρμογή, αλλιώς θα πεθάνουμε, δηλαδή θα παγώσουμε από το κρύο ή θα πληρώσουμε τον δεξαμενή και τον καυστήρα. Σας λέω η πορεία όλων, είναι λίγο κοινικό αυτό που λέω, ότι η πορεία πραγματικά όλων μας εξαρτάται με την προσαρμογή μας σε δύσκολες συνθήκες. Όταν πέφτουν βόμβες στη γειτονιά μας, πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς τι κάναμε, συνεχίσαμε να στηρίζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.